προς νέο ρεκόρ κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 9 εκατομμυρίων επιβατών μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η αύξηση της κίνησης στο επτάμηνο αγγίζει το 7,5%, ενώ σε καθημερινή βάση, κατά μέσο όρο, φτάνουν 180 πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σπάει κάθε ρεκόρ το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Όπως εκτιμάται, θα υπερβούμε τα 9.100.000 επιβάτες. Η συνολική αύξηση είναι 7,5-8%. Εάν πάει καλά, που πιστεύω ότι θα πάει καλά ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης, γιατί ο Ιούλιος-Αύγουστος δεν έχει περιθώρια παραπάνω κίνησης. Τα μεγάλα τα νούμερα τα έδωσε ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος. Ο Ιούλιος έδωσε λιγότερα. Ο Αύγουστος και αυτός θα δώσει μια αύξηση, από ό,τι βλέπω υπάρχει μια αύξηση, αλλά δεν θα είναι το 7 και 10% που μπορεί να μας. Μπορεί να είναι 3-3,5%. Ήμασταν εδώ στην οικογένεια της γυναίκας, Πετροκεφάλι, πάρα πολύ ωραία μέρη. Με σαρά. Ναι. Δυστυχώς τελειώσαν οι 2 εβδομάδες, αλλά έχουμε ημίχρονο, τώρα πάμε για καβάλα, πάμε να δούμε το άλλο σόι. Και μετά θα κρίσει το μάτι και φεύγουμε για Γερμανία πίσω. Τι να κάνεις. Και το φαγητό τι σας αρέσει? Τα πάντα, αλλά αυτό το αντικριστό πεθαίνω. Εδώ παράδεισος για μένα. Δηλαδή εγώ εδώ θέλω να γεράσω. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου επικρατεί το αδιαχώρητο. Ενδεικτικά, μόνο την περασμένη Κυριακή αφήξησαν 60.505 επιβάτες. Στην απογείωση του κριτικού τουρισμού αναφέρθηκε ο αερολιμενάρχης Γιώργος Πλιάκας, ο οποίος σχολίασε τα εντυπωσιακά νούμερα που καταγράφονται στο αεροδρόμιο, όπως και τη σημαντική αύξηση που υπήρξε τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Κάθε χρονιά είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Οπότε σπάμε ρεκόρ και φέτος. Ναι, δηλαδή πέρσι που ήταν η καλύτερη χρονιά, κλείσαμε με μια συνολική κίνηση αφήξη αναχωρής γύρω στα 8.700.000 επιβάτες. Πιστεύω ότι φέτος θα κλείσουμε πάνω από 9%. Μου αρέσει η Κρήτη. Κάναμε διακοπές για 10 ημέρες στις Γούβες. Οι τιμές ήταν καλές. Μου αρέσουν οι άνθρωποι, η θάλασσα και γενικά το καλό φαγητό. Ήμασταν από τη Μυτιλή, ήρθαμε εδώ και τώρα ξαναφεύγουμε. Και πού πήγατε εδώ πέρα στην Κρήτη? Πήγαμε στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Και περάσετε όμορφα? Ναι, φυσικά, υπέροχα, μοναδικά. Θα ξανάρθετε Κρήτη? Φυσικά. Εννοείται. Τι σας άρεσε περισσότερο? Όλα. Είναι ένα υπέροχο νησί και αξίζει να το επισκεφτεί κανείς. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση της επιβατικής κίνησης και στο αεροδρόμιο της Ιτίας. Στο πρώτο επτάμηνο η αύξηση άγγιξε το 45% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περισσινό χρονικό διάστημα. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 9 ετών για το πρώτο επτάμηνο με 36.800 επιβάτες. Και τον Ιούλιο ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε 28% σε σχέση με το 2023 και τετραπλασιάστηκε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022. Έχουν αυξηθεί και οι πτήσεις του εσωτερικού αλλά και οι πτήσεις του εξωτερικού. Είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε σαν Δημοτική Αρχή, διότι επιτέλους πρέπει και η Σιτία να φανεί στον τουριστικό χάρτη. Ασφαλώς και οι περιοχές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι οι περιοχές του Βαζίου, όπως είπατε εσείς, η περιοχή της Ανάληψης, του Μακρύς Γυαλού, του Παλαιοκάστρου, του Μόχλου, όλες οι τουριστικές περιοχές και η Σιτία ίδια. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν υπάρχουν κλίνες διαθέσιμες. Η ικανοποίηση επικρατεί και στον χώρο της εστίασης και διασκέδασης στον Δήμο Σιτίας. Το τελευταίο τριήμερο η κίνηση πήγε και άρχισα καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που για άλλη μια φορά μας σύνθε με την παρουσία του, που παρόλες τις αυξήσεις στο ΦΠΑ, παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των συναδέλφων διατηρήσανε όσο μπορέσανε τις τιμές χαμηλά. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πήγαμε πολύ καλά και με αυτή τη φορά συνεχίζουμε να τελειώσει ο Αύγουστος.